Πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον σύντροφο τον Δημήτρη για την πολύ ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση την οποία είχαμε, αλλά βέβαια περισσότερο από όλα για την διαχρονική στήριξη και αλληλεγγύη την οποία παρέχει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον αγώνα του Κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση. Δυστυχώς σήμερα το Κυπριακό πρόβλημα εισέρχεται σε μια νέα φάση η ανάδειξη του κύριου Τατάρ στην ηγεσία τη τουρκοκυπριακή κοινότητα δημιουργεί νέα αρνητικά δεδομένα με την έννοια ότι πλέον στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας βρίσκεται έναν πυθύνιον όργανο του κύριου Ερτοάν, της Άγκυρας και είναι προφανές ότι θα επιχειρηθεί η αλλαγή του πλαισίου λύσης του κυπριακού προβλήματος. Σε ό,τι μας αφορά επιμένουμε ότι η λύση του Κυπριακού πρέπει να βασίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου, το διεθνές δίκαιο και τις αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η λύση πρέπει να οδηγεί σε συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, που θα οδηγήσει σε έναν ενωμένο κράτος, έναν κράτος με μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα και ηθαγένεια, απαλλαγμένων από τις όποιες δυνατότητες επέμβασης στα εσωτερικά του. Δεν χρειαζόμαστε εγγυητέ και εγγυήσει. Δεν χρειαζόμαστε κάποιους να επεμβαίνουν στα εσωτερικά μας. Ε, πρέπει οι Ελληνοκύπροι και οι Τουρκοκύπροι να είμαστε αφέντες στην πατρίδα μας. Ε, επιμένουμε ότι θα πρέπει η λύση να εξασφαλίζει ότι μιλούμε για ένα κράτος και έναν κράτος το οποίο θα αποφασίζει το ίδιο για το μέλλον και την προοπτική του. Τα πράγματα δυστυχώς αναγνωρίζουμε ότι έχουν καταστεί πολύ πιο δύσκολα. Οι ανταγωνισμοί οι οποίοι υπάρχουν στην περιοχή μας, ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο με την αυξανόμενη προκλητικότητα και επιθετικότητα από την πλευρά της Τουρκίας, δημιουργούν και προκαλούν πάρα πολλά προβλήματα στην προσπάθεια επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων σε ό,τι αφορά τη λύση των Κυπριακών, αλλά θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι εμεί δεν πρόκειται να συμβιβαστούμε. Δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχτούμε ότι το μέλλον τη Κύπρου είναι να οδηγηθεί σε οριστική διχοτόμηση, δηλαδή σε δύο χωριστά κράτη. Θα παλέψουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα απελευθερώσουμε και θα επανενώσουμε την κοινή πατρίδα. Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Και σε αυτήν την προσπάθεια μας βέβαια η στήριξη την οποία παίρνουμε από τον ελληνικό λαό, από το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας, από τα υπόλοιπα πολιτικά κόμματα και την ελληνική κυβέρνηση είναι εξαιρετικά σημαντική. Με την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, συζητήσαμε και τις εξελίξεις όπως διαμορφώνονται υπό το φως της συνέχισης της πανδημίας του COVID-19. Έχουν προκληθεί τεράστια προβλήματα στα συστήματα της δημόσιας υγείας και στην Κύπρο. Πρέπει να πω ότι τα πράγματα είναι πολύ παρόμοια με αυτά που συμβαίνουν εδώ. Εμείς είχαμε από τον περασμένο Μάιο καταθέσει ένα πακέτο προτάσεων στην κυβέρνηση για τα μέτρα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ληφθεί έτσι ώστε να προετοιμαστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια για την αντιμετώπιση της δεύτερης φάσης της πανδημίας. Δυστυχώς η δεύτερη φάση μας βρίσκει ξανά ανέτοιμους και εκείνο το οποίο μας ανησυχεί πολύ περισσότερο είναι ποιε θα είναι οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους. Απολύσεις, επιθέσεις στα δικαιώματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τους μισθούς, και θέλω να ξεκαθαρίσω ότι ω κόμμα το οποίο εκφράζει τα συμφέροντα των εργαζομένων θα αγωνιστούμε ενάντια σε όλες τις μεθοδεύσεις οι οποίες στοχεύουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον σύντροφο τον Δημήτρη γιατί μας έχουν δώσει τους προβληματισμούς που έχουν αναπτυχθεί σε κάποιες εξειδικευμένες συνδιασκέψεις τις οποίες έχουν οργανώσει. Είναι σημαντικό για μας να αντλούμε από την εμπειρία αδελφών κομμάτων γύρω από σημαντικά ζητήματα, μεταφέροντας τα βέβαια πάντοτε στις δικές μας συνθήκες οι οποίες επικρατούν στην Κύπρο. Θέλω τέλος να ευχαριστήσω όχι μόνο για τη διαχρονική στήριξη, αλλά και για την πάρα πολύ παραγωγική και μεστή συνάντηση που είχαμε. Σύντροφε Δημήτρη και να ευχηθώ ότι καλύτερο.